Και είσαι γυναίκα Φίνα Ντερμπεντέρισα. Είμαι. Είσαι καραμπουζουκλού. Μάλιστα. Λοιπόν, πέντε ζώδια των γυναικών τα οποία θέλουν τον απόλυτο έλεγχο από τον άντρα του. Θέλουν στο σπίτι του. Θέλουν να τον ελέγχω εγώ. Εννοείται, εννοείται. Εσύ. Είναι πέντε ζώδια τα οποία θέλουν τον απόλυτο έλεγχο στη σχέση του. Ναι. Πέντε γυναίκες από το ζωδιακό θέλουν να έχουν το πάνω χέρι και γενικά να του βάζουν χέρι. Βλέπω γυναίκες που κάνουν τον άλλον ό,τι τον άντρα ό,τι θέλουν. Και λέω πώς το κάνουν, ρε. Όχι, όχι. Λέω πώς το κάνουν, τι του κάνουν και το κάνουν αυτό και δεν ξέρω εγώ το κάνω. Αυτές οι πέντε γυναίκες είναι οι εξής. Ναι. Οι λιονταρίνες είναι αυτές που θέλουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο μέσα στη σχέση τους. Είναι στη φύση τους να είναι ο αρχηγός. Είναι στη φύση τους να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Θέλουν να έχουν τον έλεγχο και δεν διστάζουν να πατήσουν επιπτωμάτων αν χρειαστεί να τον κάνουν ό,τι θέλουν. Η διδυμίνα είναι η άλλη. Η διδυμίνα είναι η μάνα μου. Η μάνα σου τον κάνει τον πατέρα σου ό,τι γουστάρει και ο πατέρα σου δεν παίρνει χαμπάρι, νομίζει ότι το έχει επιλέξει ο ίδιος. Έτσι γίνεται με τις περισσότερες. Θέλουν να ξέρουν ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεσαι, πού είσαι, τι κάνεις, γιατί το κάνεις και με ποιον είσαι. Αμπά, όχι, μάνα μου δεν είναι έτσι. Καλά, νομίζεις. Κάπου έχει πλανήτη. Νομίζεις. Θέλουν να τον παίζουν τον άντρα στα δάχτυλα οι διδυμίνες. Οι παρθενίτσες τώρα. Οι παρθένες. Οι παρθένες που ήταν κάποτε παρθένες. Μια παρθένα αγαπά το σύζυγό της, αλλά δεν μπορεί να τον δει με καμία άλλη, έστω να του μιλήσει στο αυτή. Αιζηλιάρε. Του έχει κόψει το αυτή και του το έχει δώσει. Αυτό λέγεται το ζήλια, δεν λέγεται control freak. Λοιπόν, και αυτό το χαρακτηριστικό της είναι που την κάνει να ελέγχει την κάθε στιγμή του συντρόφου της. Ναι. Λοιπόν, η επόμενη γυναίκα του ζωδιακού, βέβαια, αφήνω τον τοξότη, την τοξοτίνα για το τέλος, είναι η Σκορπίνα. Η Σκορπίνα. Η Σκορπίνα. Γυναίκες που εκπροσωπούν το ζώδιο του Σκορπιού αγαπούν με πάθος τον άντρα τους. Και γίνονται υπερπροστατευτικές. Ισχύει για τους άντρες αυτό. Ίσως. Τώρα μιλάμε για τις γυναίκες. Η ζήλια τους, βέβαια, είναι αυτή που χάνουν τον έλεγχο και του πρίζουν και το κάνουν τα σηκώτια να με το συμπάθειο, ζηλεύουν πάρα πολύ και δεν μπορεί να τον αφήσει να κουνηθεί. Η Σκορπίνα. Η Σκορπίνα. Πήγε στα σκουπίδια και πέρασαν 10 λεπτά και δεν έχει ανέβει. Με ποια μιλάγες, ρε. Και τέλος. Η τοξοτίνα. Η τοξοτίνα. Τι είμαστε εμείς για πέρα. Η τοξοτίνα, η οποία δεν προλαβαίνει να πει κάτι, έχει τη δικαιολογία στο στόμα. Εδώ την έχει. Δεν θέλει να ελέγχει, υποτίθεται, τους άλλους. Εγώ το χάνω επειδή φωνάζω, κατάλαβα. Αλλά είναι η ειδικότητά της να ελέγχουν τους άλλους. Η ειδικότητά μου κιόλα. Έτσι λέει. Ήταν επαναθεμά. Έτσι λέει για τις τοξοτίνες. Είναι πολύ καλέ στο να ελέγχουν τον άλλο. Και ειδικά, βέβαια, τον σύζυγό του. Τον έχει σήκω. Κάτσε, κάτσε, σήκω. Δεν τη αρέσει μεν, αν τη πει ο άντρα τη. Ρε Λινάκι, ναι. Δεν φτιάχνει μουσακά. Ναι. Τα παίρνει στο κρανίο. Εγώ εντολές δεν υπακούω από κανέναν. Αν θέλουν τα παιδιά να φάνε, θα φτιάξω. Έχει αυγά τη τηγανιτά. Αυτά κι αν μας αρέσουν. Ναι, ναι. Έχω σελήνη στον τάβρο. Επίσης, τα καταστρέφει όλα. Επίσης η τοξοτίνα, επίσης δεν τους αρέσει όταν οι άλλοι προσπαθούν να παρέμβουν στην προσωπική τη ζωή. Ναι. Όταν έρθει ο άντρας και σου πει ρε Λινάκι, μην κάνεις αυτό. Κάνε εκείνο. Άκουσε με λίγο. Ποιος είσαι εσύ, ρε. Εγώ ξέρω καλύτερα. Σε αυτό συμφωνώ. Εκεί δεν έχω σελήνη στον τάβρο. Ο πατέρας μου και η μάνα μου είσαι και θα μου πει τι θα κάνω. Το έχω πει αυτό πολλές φορές. Όχι ότι σου είχαν τρία παιδιά. Πατέρας μου δεν είναι. Κουβέντα δεν ακούω. Σε παρακαλώ πολύ. Τις αγαπάτε όμως, ναι, αυτό, ναι. Μέχρι να δύσει ο ήλιος. Αυτό έχεις ένα. Δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς εκείνες. Σε αυτό έχεις δίκιο. Σοκαφέ Morning Show.